Από την Τετάρτη 7 Απριλίου θα αρχίσει ο εφοδιασμός των φαρμακείων στην Ελλάδα με τα πρώτα self-test. Τα self-test θα είναι υποχρεωτικά σε πρώτη φάση για εκπαιδευτικούς και μαθητές λυκείου. Οι γονείς θα διενεργούν τα τεστ για λογαριασμό των παιδιών τους και εφόσον είναι αρνητικά θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση. Ξεκινάμε με τη διάθεση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Στη συνέχεια, η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 σε 67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα, δηλαδή 4 τον μήνα. Τα τεστ θα γίνονται αποκλειστικά κατοίκων. Την ίδια ώρα, 72 θανάτους και 3.080 νέα κρούσματα του COVID-19 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ τις τελευταίες 24 ώρες. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 753. Την αρνητική πρωτιά κατέχει για μία ακόμη φορά η Αττική με 1.383 νέα κρούσματα. Από αυτά, τα 389 εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας. Δεύτερη στη λίστα είναι η Θεσσαλονίκη με 350 νέα κρούσματα, ενώ 141 κρούσματα εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και 94 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.